Είμαστε live. Οπ, γεια σου από την Κροατία. Hello, hello my friend. Καλησπέρα στο Σπύρο. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου Μαρίνο. Καλώς την Αναστασία, καλώς το Παρίσι, καλώς το Βαγγέλη από τη Σαντορίνη, καλώς τη Σοφία από την Αγγλία. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα, καλώς τη Βίκη. Το Instagram βλέπω μαζεύεται πιο γρήγορα. Α, καταγωγή από τη Σύρο, α, μεγάλη μου χαρά. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς το Γιάννη. Εντάξει, και μαγνητοσκοπημένη. Η παρέα είναι παρέα. Καλώς το Δημήτρη από τη Βιρτζίνια. Καλησπέρα από το ιστορικό κέντρο. Καλησπέρα στο ιστορικό κέντρο και από εμάς, από εδώ, από τον... από το Βορρά. Καλώς και την Κατερίνα μας. Καλώς το Γιάννη μας. Ο άλλος Γιάννης εδώ στο Instagram είναι ξεκάθαρα φαν των κρασιών και χρή. Μπράβο. Καλησπέρα και στην Κασάνδρα. Γεια σου Μάκη. Καλησπέρα και στην Αηλίνα από τη Σύρο. Α, είσαστε στη Σύρο, έτσι, μπράβο. Τι ωραία, ζηλεύω, καλησπέρα. Γεια σου Κυριάκο στο Μόναχο. Χαίρομαι. Το εξωτικό καστρί μαζί μας, αυτά είναι. Καλά, κοίταξε κάποτε, το πάλι ποτέ. Το καστρί ήταν εξωτικό, αλλά περασμένα μεγαλεία. Γεια σου Ιωάννα μου, γεια σου. Εσύ που με αγαπάτε πριν σε είδα στο Facebook, τι παιχνίδια είναι αυτά περίεργα. Έτσι, θαλασσινό άρωμα, Αναστασία. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα και στο Λευτέρη. Γεια σου Γιάννο, καλησπέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα και στην Ελένη μας. Γεια σου Μιχάλη. Ποιος είναι που είχε παρέλαβε, κάτσε γιατί, έκανα βλακία τώρα εδώ. Α, η Κατερίνα. Μ' αγαπάτε από παντού έτσι, αυτά είναι και εγώ σας αγαπάω. Αγάπη ο Λούθε, καλό στην Ειρήνη μας. Φαλάφελ, νηστεύεις να υποθέσω Ειρήνη έτσι. Γιατί για vegetarian δεν σε έχω. Έχουμε πάει και στον Κρητικό και σε άλλα μέρη μαζί, οπότε εκτός αν άλλαξε κάτι την τελευταία φορά που γνωρίζω εγώ. Σταύρο, δεν πετάς. Τι έγινε. Επιγείς είσαι. Να ανεβάσεις, ανεβάσεις Κατερίνα, να το δω και να σου πω. Τσάω φρατέλο, τσάω Έρικ. Αμισό νηστεύεις. Καλησπέρα στον Αβέρκιο. Τίποτα δεν έχει ξεχάσει ακόμα, Σταύρο, ακόμα στην αρχή. Μαζευόμαστε. Πετάς αργότερα να υποθέσω. Α, μάλιστα έτσι. Ωραίο το t-shirt μου, δεν μπορείς να πεις. Θα ξαναβγουν σε κυκλοφορία νομίζω, ήρθε η ώρα τους. Θα σας ενημερώσω. Καλώς την Κυριακή μας. Φένια, εσύ. Καλά βλέπω.
Λοιπόν, μαζευόμαστε. Πάρε ο Ζάκυνθε, ελάχιστοι επιβάτες, 0-1 κυκλοφορία. Καλώς τον Παναγιώτη. Να με είδετε, θα με ξαναδείτε τώρα σε λίγο. Όχι σε λίγο, εννοώ εντός των ημερών, τέλος πάντων. Ο Χάρης απ' την Άξο. Τι ωραία. Ζηλεύω, μην μιλάτε για νησιά. Πάμε Σύρο, φίλε μου Σταύρο, πάμε. Γεια σου Μελίνα. Λοιπόν, μια και μαζευόμαστε, θέλω να σας πω... Hello from Sirius. Hi Edward. Θέλω να σας πω για χθες. Καταρχάς, συγγνώμη, χθες η τεχνολογία δεν μας βοήθησε, δεν μας ήθελε. Καλησπέρα σε όλους. Μας πρόδωσε η μουσική. Σήμερα έχουμε, πώς το λένε, τεστάρω μια καινούργια πλατφόρμα, ένα online ραδιόφωνο. Πείτε μου μόνο μήπως είναι δυνατά ή όχι να το χαμηλώσω. Αλλιώς θεωρητικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχω backup να είναι καλά ο Βαγγέλης και κατεβασμένα τραγούδια στο player να παίξουμε, να μην χρειάζεται να τραβάμε bandwidth. Αν και προς το παρόν τα πράγματα φαίνονται ok. Αλλά μ' αρέσει που έχουμε λίγο μουσική. Δεν μ' αρέσει να είναι σκέτη η ομιλία. Μου κάνει λίγο άδειο το πράγμα. Κανονικά, εντάξει, τέλεια, ευχαριστώ. Volume perfect, αυτό θα, τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, το ξεπεράσαμε λοιπόν το πράγμα, αν και με κάποιες δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι όσο περνάει ο καιρός, δεν είναι μόνο ότι μαζευόμαστε εμείς όλο και περισσότεροι κάθε φορά, αλλά μαζευόμαστε και μαζεύονται κοινοποιοί. Έρχονται συνέχεια και requests και κρασιά. Να σε καλά, Βαγγέλη. Έρχεται τουλάχιστον μία που θυμάμαι πάρα πολύ exciting κάθετη. Έρχονται ετικέτες ακυκλοφόρητες, έρχονται καινούργια κρασιά, έρχονται γνωστά κρασιά σε νέες εισοδίες, έρχονται μεγάλα εινοποιεία, έρχονται λιγότερο μεγάλα εινοποιεία, αλλά τα οποία αξίζει να μάθουμε. Γενικά το πράγμα προχωράει και πάει. Και επίσης, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, κρατήστε το, ένα τιζεράκι είναι αυτό, ένα hint, δεν έχω πολλά να σας πω αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζω κάτι, και όχι μόνος μου, το τονίζω αυτό, για την άλλη εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά και αν ο προγραμματισμός ευοδοθεί και πάει σωστά, κάτι το οποίο θα σας ξετρελάνει, κάτι το οποίο θα είναι καταπληκτικό, απίστευτο ενδιαφέρον, πρωτοφανές από κάθε άποψη, πρωτόγνωρο. Γεια σου Νίκο μου. Και κάτι και το οποίο θα είναι παράλληλα και για καλό σκοπό. Κρατήστε το αυτό, γιατί σας θέλω εδώ πέρα, σας θέλω δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε την ευκαιρία, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μέχρι εδώ και πολλά σας είπα, πώς το λένε, όπως έλεγε ο James Bond, θα μπορούσα να σας πω, αλλά μετά θα πρέπει να σας σκοτώσω, οπότε ας μην φτάσουμε εκεί. Θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, από κάθε άποψη, απίστευτο ενδιαφέρον, απίστευτο εινικό ενδιαφέρον, και για καλό σκοπό, το επαναλαμβάνω, γιατί όλα γι' αυτό γίνονται και ειδικά αυτή την εποχή, και όλα αυτά να είμαστε και σε εσάς δίνα μας. Με όλα αυτά που σημαίνουν, καλό είναι να τρώμε, να πίνουμε, να περνάμε καλά όσο μπορούμε, αλλά καλό στον Παναγιώτη, αλλά να κάνουμε και κάτι, γεια σου Αλεξάνδρα, να κάνουμε και κάτι να βοηθάμε, να δίνουμε πίσω, να στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, και δυστυχώς είναι ούκο λίγοι και συνέχεια περισσότεροι. Ακούμε κάποια, γεια σου Χρήστο, ακούμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο, συγκρατημένη αισιοδοξία προφανώς, αλλά δεν ξανοιγόμαστε, έτσι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας
και δεν υπάρχει... Να το σκιάλος από τη σειρά. Γεια σου Ιωσήφ από τη σειρά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ξανοιχθούμε και να χαλαρώσουμε και να τα... να κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα. Σας κρατάω σε αγωνία γιατί δεν μπορώ να σας πω ακόμα πολλά. Γερμανική σαμπάνια εξορισμού δεν μπορεί να υπάρχει. Η σαμπάνια είναι μόνο γαλλική από την Καμπανία. Υπάρχει γερμανικό αφρόδες κρασί που λέγεται Sekt, αν εννοείται αυτό. Στην Ελλάδα δύσκολα θα βρείτε ποιοτικό. Γενικότερα στην γερμανική αγορά, στη διεθνή αγορά, θα βρείτε αρκετά αξιόλογες ετικέτες. Σαμπάνια πάντως, ξαναλέω, με κεφαλαία, με κεφαλαίο σίγμα, γιατί αφορά στην περιοχή της Καμπανίας στη Γαλλία. Άρα, οτιδήποτε έστω και ένα μέτρο έξω από συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να είναι σαμπάνια. Σήμερα λοιπόν, αφού έκανα αυτή την εισαγωγή για αυτό που έρχεται την άλλη εβδομάδα, το μεγάλο, το... Γεια σας κύριε Γιώργο μου! Το μεγάλο, το δυνατό, το ευγενές, το εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κάτι έχω τάξει. Κάτσε βρε, ακόμα δεν έχουν... δεν είναι ανοιχτά τα αεροδρόμια. Εγώ έχω τάξει και ό,τι τάζεται δεν ξετάζεται, έτσι. Το... Νομίζω το ξέρετε, αυτό και το έχω αποδείξει. Γεια σου ναυσικά μου, καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν ελπίζω να έχετε βάλει, να έχετε στείλει το σωστό SMS με το σωστό κωδικό, γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε λίγο μακριά. Θα πάρουμε πλοίο θέλετε, αεροπλάνο θέλετε, νοερά πάντα. Γεια σου Άρτεμις, καλησπέρα στα Midlands. Και θα πάμε στη Σύρο. Θα πάμε στη Σύρο, την αρχόντισα των Κυκλάδων. Είτε και όχι άδικα. Ω, να και ο Λευτέρης από την Κύπρο και εγώ σας αγαπώ. Οικογενειακός και το ξέρετε. Σας φιλώ και να, ελπίζω να είστε καλά. Σταύρο, αυτό δυστυχώς θα πάει την άλλη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε live με Malbec τη Μεγάλη Παρασκευή. Αφενός λόγω Μεγάλης Παρασκευής και αφετέρου γιατί έχω και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε θα την γιορτάσουμε κατηδίαν κάποιοι εξ ημών που δεν εστεύουμε τη Μεγάλη Παρασκευή με Malbec, αλλά όλοι μαζί από εδώ την επόμενη εβδομάδα. Παρότι εγώ έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι ούτε της θρησκείας ούτε της εκκλησίας φανατικός, αλλά ας σεβαστούμε την ευρύτερη, έτσι, το ευρύτερο αίσθημα και την ατμόσφαιρα των ημερών. Ουσίρα Winery, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, μια και είσαι ανυπόμονος και θέλεις να μάθεις ποιο θα είναι το εινοποιείο με το οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα. Στη Σύρο εγώ οφείλω να πω ότι, έτσι, αρχόντισα το Αιγαίο. Η Ιωάννα μου έχει στάξει ότι θα συντονιστείς μαζί με τον Παντελή. Είσαι με τον Παντελή, έτσι. Γιατί θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Γι' αυτό σε ρωτάω έτσι τόσο αυστηρά και επιτακτικά. Για πες μου, είναι ο Παντελής συντονισμένος. Τι σας έλεγα λοιπόν για τη Σύρο. Στη Σύρο έχω να σας πω ότι δυστυχώς έχω πάει μόνο μία φορά. Και έχω πάει μόνο μία φορά και όχι για, πώς το λένε, όχι με εινική αιτιολογία, δικαιολογία. Έχω πάει για ένα γάμο, άσχετο. Αλλά βλέπετε η Σύρος έχει την ιδιαιτερότητα να... Βρε, καλώς το Μανώλη μας. Να έχει την, λόγω της ενετικής της παράδοσης και ιστορίας, να έχει ένα πολύ δυνατό καθολικό στοιχείο. Και θυμάμαι ότι είχα πάει σε έναν γάμο διπλό, διτό, όπως θέλετε πέστε το. Το Insta λέει είχε καλύτερη εικόνα και είχα από το Facebook, ναι. Τα παράπανά σας στον Mark Zuckerberg. Γι' αυτό έχουμε τη διπλή πλατφόρμα. Όσοι μπορείτε, κάντε τα κουμάντα σας. Οπότε σας έλεγα λοιπόν ότι είχα πάει σε ένα γάμο ο οποίος έγινε όχι ταυτόχρονα προφανώς, αλλά διαδοχικά και σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Α, μπορείς να πας στη Θηρασιά. Λοιπόν, άκου να δεις, θέλω να του πεις, Ιωάννα, σε παρακαλώ, τα γατάκια μας και τα μάτια του.
Έτσι, θέλω να, ειδικά τώρα που δεν ξέρω οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και τα λοιπά, θέλω να του πεις από μένα και το εννοώ αυτό, να τα φροντίζει και να τα ταΐζει και να τα προσέχει. Έτσι, γιατί τα έχω στο μυαλό μου. Αυτό, περί Παντελή. Και άμα συντονιστεί και ο ίδιος θα το πω και κάτι δει, αλλά θα ήθελα να το μεταφέρεις. Στο σύντομο αυτό, στη σύντομη παραμονή μου στη Σύρο, πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα. Γεια σου Θέμη. Εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από την όμορφη αρχιτεκτονική της, όχι μόνο από την αρχοντιά της. Μην ξεχνάμε ότι η Σύρος ή η Σύρα, όπως τη λέτε εσείς οι ντόπιοι, είναι ένα νησί με πολύ πλούσια και ένδοξη ιστορία. Από τους αρχαίους κιόλας χρόνους προφανώς, υπάρχουν άλλωστε και ευρήματα αρχαιολογικά εξαιρετικά σημαντικά από ό,τι διάβαζα, αλλά και στην νεότερη ιστορία της, λόγω της ενετικής ιστορίας, κατοχής πείτε το εγώ, ξέρετε, λόγω κεφαλονιάς δεν μπορώ να το πω κατοχή, ήταν η ενετική της φάση. Τέλος πάντων, για να το πούμε λιγάκι πιο διπλωματικά, έχει αφήσει τόσα πολλά και ευγενή και ωραία στοιχεία στο νησί. Να θυμίσω την πρώτη όπερα, η οποία υπάρχει ακόμα και είναι πανέμορφη και γίνονται τόσα σημαντικά και όμορφα πολιτιστικά δρόμενα στο νησί και στην όπερα και γενικότερα. Τη γαστρονομία της, για παραλίες δεν μπορώ να σας πω αφενός, γιατί ένα, δεν είμαι πολύ της θάλασσας και δύο, γιατί αν θυμάμαι καλά δεν θυμάμαι τι εποχή ήταν, αλλά δεν ήταν εποχή καλοκαιριού και μπάνιων και τα λοιπά, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Φοβερή ομορφιά, αλλά ένα πράγμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση ήταν η ευγένεια και η, πώς να το πω, η φιλικότητα του κόσμου, των ντόπιων. Τόσο ευχάριστοι όλοι και τόσο ευγενείς και τόσο ωραίοι άνθρωποι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Από γνωστούς, από ντόπιους μέχρι απλούς ανθρώπους που γνώριζε σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο, οτιδήποτε. Με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Αυτή η αρχοντιά και η ευγένεια στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, σε όλα, πάρα πολύ. Εντυπωσιακό. Πραγματικά κάτι το οποίο, για το οποίο όσοι είσαστε από αυτό το νησί πρέπει να είσαστε υπερήφανοι. Το εινοποιείο λοιπόν, το οποίο και εγώ μαζί σας σήμερα το καταπιάναμε με αυτό virtually, γιατί δεν, πώς το λένε, είχα την χαρά να πάω τότε εκεί, το γνώρισα και το γνωρίζω χάρη στον φίλο μου τον Σπύρο τον Ζουμπούλη, που είναι ο εινολόγος του. Και ενώ Edward νομίζω κάπου, I think we met at some point, νομίζω σε κάποια έκθεση, σε κάποια εκδήλωση, δεν θυμάμαι, ο Edward είναι λίγο, δεν είναι το πιο εύκολο όνομα, είναι ο Edward Maitland McGill Crichton, ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής, τον οποίο τον είδα κάπου συνδεδεμένο. Η ιστορία είναι πανέμορφη και εμένα μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Δώσ' μου ωραίες ιστορίες γύρω από κρασιά και εινοποιία, και το έχω ξαναπεί και το εννοώ, δεν είναι σχήμα λόγου. Αλλάζει το κρασί, αλλάζει γεύση το κρασί, αλλάζει άρωμα το κρασί. Όχι, το λέω από την καρδιά μου ειλικρινά, δηλαδή το βγάζω από μέσα μου, γιατί μου είχε κάνει τόσο εντύπωση, και πραγματικά μπράβο σας για αυτό, δηλαδή Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Λοιπόν, σας έλεγα ότι, εντάξει, οι Αμερικάνοι λένε ότι ο κόσμος αγοράζει το κρασί, αλλά απολαμβάνει την ιστορία, κάπως έτσι, θέλοντας να αναδείξουν την αξία του storytelling στο κρασί. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι μεταφορικό. Δοκιμάστε το, εγώ σας το λέω από προσωπική πείρα. Έχοντας γνωρίσει, πώς το λένε, πολλούς συνοποιούς, δεν θα πω όλους προφανώς γιατί είναι πάρα πολλοί, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων εινοποιών, είναι πολύ διαφορετικό
ακόμα και το ίδιο το κρασί, το πώς το γεύεσαι, το πώς το αισθάνεσαι, το πώς το εισπράττεις, το πώς σου μένει, αν έχεις γνωρίσει τον ηνοποιό, αν έχεις κάτσει να πιεις ένα ποτήρι μαζί του, αν έχεις πόσο μάλλον κάτσει να φας, να μιλήσεις, να γελάσεις, πραγματικά σου αλλάζει την όλη θεώρηση που έχεις για, για ένα κρασί, για μια ετικέτα. Ο μεγάλος, τον οποίο ίσως να είδατε στο Facebook που είχαν βάσει μια φωτογραφία πρόσφατα, ο μεγάλος Steven Spurrier στην συνέντευξη που μου είχε δώσει, μου είχε πει ότι το κρασί είναι ίσως το μοναδικό αγαθό που μπορεί, που έχει αυτή τη μαγεία. Που μπορείς, δηλαδή που πρέπει να γνωρίσεις τον ηνοποιό για να καταλάβεις και να εκτιμήσεις πραγματικά το ίδιο το κρασί. Μου λέει σκέψου οποιοδήποτε άλλο αγαθό στην αγορά. Το βούτυρο, ας πούμε. Άντε και τον γνώρισες αυτό που το κάνει. Τι έγινε, το κρασί όμως, άμα δεν... Καλησπέρα στην Ιωάννα. Αν δεν νιώσεις το πάθος του, αν δεν νιώθεις τα κίνητρά του, αν δεν νιώσεις τη μούρλα του, και το λέω, οι περισσότεροι έχουν μια μούρλα, το λέμε την καλή έννοια, δημιουργική και όμορφη που βγαίνει στο κρασί του. Αν αυτό λοιπόν δεν το μοιραστεί μαζί σου και αν δεν το εισπράξεις, αν δεν το βιώσεις, έχεις, πιστέψτε με, όσο και να δοκιμάσεις, δεν πάει να δοκιμάσεις από το πρωί στο βράδυ το ίδιο κρασί, έχεις τη μισή εντύπωση. Κάποιος μου γράφει ένα πολύ μακροσκελές για κάποιο συνθέτη. Μήνυμα, δυστυχώς η οθόνη είναι μικρή και δεν μπορώ να το δω ολόκληρο. Θα σας απαντήσω γραπτός αργότερα. Ο Έντουαρντ λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί κλασικά πλατιάζω, έχει μια όμορφη ιστορία η οποία τον τζεδέει με το νησί, γιατί εδώ και δεκαετίες πήγαινε για διακοπές με την οικογένειά του. Και τη, όπως το λένε, Σκοτσέζους, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και τη λοιπόν από την Αγγλία, τέλος πάντων από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο ακόμα είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, την Αιλίν, και εκεί αποφάσισαν να αγοράσουν αμπέλια και να φτιάξουν ένα ηνοποιείο. Και από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, ο αμπελώνας τους εξελίσσεται, αναπτύσσεται, επεκτείνεται. Η δουλειά που κάνετε είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, αφού έχετε το φίλο μου το Σπύρο Ινολόγο, είσαστε σε καλά χέρια, οπότε από εκεί και πέρα αυτό και μόνο λέει πολλά. Η καλλιέργεια που κάνουν είναι βιολογική. Οι αμπελώνες καλλιεργούνται είναι φυτεμένοι με γηγενείς ποικιλίες, ελληνικές ποικιλίες. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό και είναι, αν θέλετε, και συγκινητικό όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από την Ελλάδα αγαπούν τόσο πολύ και όχι μόνο την ιδέα της χώρας, αλλά και την ίδια τη γη, και την αξιοποιούν ανάλογα. Ξαναλέω ότι είναι ένα πολύ όμορφο story, είναι μια πολύ όμορφη ηνική ιστορία. Το νησί δεν είναι το συγκεκριμένο ηνοποιείο, δεν είναι το μόνο στο νησί. Είσαστε, αν δεν κάνω καλά, τουλάχιστον δύο, ίσως και τρία ηνοποιεία στο νησί. Αξίζει να τα δοκιμάσουμε όλα. Αξίζει να δώσουμε μία και δύο και τρεις ευκαιρίες στο κρασί της Σύρου. Εγώ αυτό που, όπως σας είπα στην αρχή, στην Σύρο έχω πάει ως τουρίστας, αλλά όχι ως ίνο-τουρίστας, οπότε σημειώστε το παρακαλώ, οι wine lovers, οι επί των εκδρομών, να μπει και αυτό στο πρόγραμμα κάποια στιγμή να το κάνουμε. Θέλω πολύ να πάω στα παιδιά και να δούμε από κοντά και τα αμπέλια τους και την δουλειά τους και τι όμορφη που είναι η Σύρος γενικότερα, δηλαδή είναι ευκαιρία να απολαύσουμε το ωραίο αυτό νησί. Κάποιος είπε ότι τι ωραίο που είναι το Πάσχα εκεί πέρα, είμαι σίγουρος. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσους θα είχαν κανονίσει να πάνε στο Πάσχα, στη Σύρο το Πάσχα υπό άλλες συνθήκες και δεν μπορούν, όπως και όλοι μας αναγκαστικά θα κάτσουμε στην Αθήνα. Το ηνοποιείο παράγει δύο ετικέτες.
Η Άνω Σύριος, όντως λοιπόν λένε ότι είναι υπέροχη. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, έκατσα πιο πολύ σε εκείνο το ταξίδι στην Ερμούπολη. Μήχε πραγματικά συνεπάρει αυτή η ομορφιά και αυτή η αρχοντιά και η ευγένεια, αλλά στο λίγο που βγήκαμε παρά έξω, ναι, είδα πολύ όμορφες εικόνες. Ναι, το Σάντα Μάραθα από τον οποίο του Νίκου του Χατζάκη το ξέρουμε αρκετοί. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το ροζέ της ουσίρας, να το πω. Το είπα στην αρχή, το οποίο λέγεται ουσίρα. Σύρα, όπως ξέρετε, είναι το original όνομα του νησιού. Ουσίρα, όπως διάβαζα. Η Κέρκυρα, καλησπέρα και από εμάς την όμορφη Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα ρίξετε τα σταμιά σήμερα, φέτος μάλλον στο Πάσχα, ή θα είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ουσίρα λοιπόν είναι η ευτυχία, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχαία φοινικική γλώσσα. Καθότι η ιστορία λέει ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού της Σύρου ήταν Φοίνικες, και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι ιδρυτές του Ινοποιείου θέλουν να βγάλουν την ευτυχία και στο όνομα του κρασιού. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ροζέ κρασί από Φωκιανό. Η άλλη ειδικέτα που είναι λευκή είναι από την ποικιλία Σερφιώτικο. Το Φωκιανό είναι η ποικιλία που χρησιμοποιείται για το ροζέ, για τη ροζέ ετικέτα. Το αλκοόλ εδώ είναι στο 13,8, όπως μου έχει στείλει τα στοιχεία ο Σπύρος στα τεχνικά. Θέλετε να σας πω και άλλα πράγματα? Θέλετε να σας πω δηλαδή ότι η ξηρότητα είναι στα 3,54 γραμμάρια σαχάρων ανά λίτρο. Ποιος ήταν ο δασκαλός σου το 2010 στην Κηφισιά? Για να ακούσω. Θέλετε να σας πω ότι η οξύτητα είναι στο 3,54 γραμμάρια στο λίτρο. Εντάξει, ας μην πάμε σε πολύ τεχνικά στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω από το ψευδόνυμο του Instagram, καλέ. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Όταν λες την Κηφισιά, για να ακούσω, στις γεύσεις, μια και μιλάμε για τους ζουμπούλιδες, ή στο αμπόβο. Έτσι, γιατί η Κηφισιά για το Wine Lovers έμεινα στο εστιατόριο. Ναι, σε ποιο εστιατόριο, αυτό λέω. Είχε δύο φάσεις. Μία σύντομη φάση στις γεύσεις και μετά μία λίγο πιο αρκετά μάλλον και μακροσκελή στο αμπόβο. Στις γεύσεις. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, να το δοκιμάσουμε. Τι λέτε? Ναι, στην πρώτη του, αυτό κάποιος το έγραψε και πέρασε γρήγορα, στην πρώτη του εμφάνιση στο Ινόραμα, μία συντάκτης, το διάβαζα και εγώ, μία συντάκτης του Decanter είπε ότι ήταν το καλύτερο ροζέ που δοκίμασε σε ολόκληρη την έκθεση. Εντάξει, αυτό όπως και να το κάνεις, λίγο δεν είναι. Λοιπόν, εδώ, εμείς θα το κοιτάτε, εσείς θα το κοιτάτε μόνο αναγκαστικά, μέχρι να το προμηθευτείτε και οι ίδιοι. Είναι μια ευκαιρία, αν δεν έχετε κάτι άλλο να δοκιμάσετε, να απολαύσετε μάλλον παρέα μου όσο είμαστε εδώ, είναι μια ευκαιρία να το βάλετε στη λίστα σας. Πολύ ωραίο το φαγητό στο Αμπόβο, Ιωάννα, μην το συζητάς καθόλου. Και τι ωραία, μια γενικότερα ωραία περίοδος στην οποία νοσταλγούσα τις προάλλες που έκανα μια βόλτα στο έρημο Κεφαλάρι και το σκεφτόμουν. Αναφέρομαι στην περίοδο του Κεφαλαρίου, η περίοδος του Κολονακίου πολύ. Ακολουθείτε με ιντίλ, ορίστε, μια χαρά. Άρα κανένα παράπονο. Άντε βρε Φένια, σου λέω εσύ είσαι. Λοιπόν, δοκιμάζουμε ουσίρα από Φωκιανό, από το ουσίρα ροζέ, συγγνώμη, από το ομώνυμο Ινοποιείο στη Σύρο.
Η ποικιλία είναι φωκιανό, Μιχάλη. 13,8% αλκοόλ. Πουγουέκι κλάδες η ονομασία προέλευσης. Ένα πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή εγώ έχω πολύ καιρό να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο. Εδώ είναι η εσοδία 2019. Ένταση, η ένταση είναι, ξαναλέω, τόσο όσο. Δηλαδή δεν είναι ούτε πάρα πολύ χαμηλή, ούτε εκρηκτική. Ποιος μπήκε στο wine list το συγκεκριμένο κρασί, να το δοκιμάσετε. Αξίζει τον κόπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κρασί το οποίο θα χαρακτήριζα νόστιμο. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει υποδειγματική διάρκεια. Προφανώς είναι αρκετά φρέσκο καθότι εσοδίας 2019. Αλλά έχει πάρα πολύ σωστή οξύτητα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα έντονη. Τρομερή διάρκεια. Και ας μην κρυβόμαστε, σε ένα ροζέ κρασί μια μακρά διάρκεια δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πάντα και το θεωρούμε δεδομένο, έτσι. Πολύ όμορφη διάρκεια, η γεύση μένει στο στόμα και εξελίσσεται σε μια πάρα πολύ όμορφη ολόφρεσκη φρουτένια επίγευση. Πραγματικά απολαυστικό κρασί. Θα έλεγα τώρα ότι προφανώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το γεύμα του με αυτό το κρασί, αλλά εγώ το συγκεκριμένο θα το θεωρούσα ένα κρασί φαγητού. Είναι 2019, είναι η τελευταία εσοδία. Θα ήθελα δηλαδή να μου πεις κοιλιόδουλος είσαι, τι άλλο θα ήθελες, αλλά θα ήθελα πραγματικά φαγητό με αυτό το κρασί. Στην πιο απλή μορφή θα ήθελα κάτι σε τυρί και αλαντικό, εύκολο, και μάλιστα θα έβλεπα και ένα, ξέρετε τι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, ένα ωραίο τσορίθο λουκανικάκι που έχει και την κόκκινη πιπεριά, έτσι το στοιχείο αυτό, πολύ νόστιμο και ελαφρά πικάντικο, γλυκά πικάντικο, αλλά αν ήθελα κάτι έτσι για να μπω λίγο και στο κλίμα της, των Κυκλάδων, της Σύρου και τα λοιπά, γιατί θυμάμαι είχα φάει πολύ ωραία εκεί πέρα τις μέρες που είχα μείνει, θα έβλεπα, ξέρετε τι, ένα πολύ ωραίο κρυθαρότο με γαρίδες. Πώς σας ακούγεται αυτό? Έτσι, ειδικά για εσάς που νηστεύετε κιόλας, στο περσινό καλοκαίρι Ερμούπολη με ουσίρα ροζέ. Όντως, εγώ δεν ήμουν το περσινό καλοκαίρι, αλλά χαίρομαι να βλέπω κόσμο να νοσταλγεί και να θυμάται, να έχει όμορφες αναμνήσεις μέσα από το κρασί. Αυτό κάνει το κρασί. Αν δεν κάνει αυτό, αν δεν σου βγάζει εικόνες, αν δεν σου βγάζει μυρωδιές, αν δεν σου βγάζει συναισθήματα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, εξαιρετικά καλοφτιαγμένο, εξαιρετικά νόστιμο, πολύ γεμάτο, δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο, ένα πλήρες ροζέ κρασί. Γιατί ξέρετε, τα ροζέ κρασιά, καμιά φορά γεμιστά με κουκουνάρι και σταφίδες, λέει ο... δύο είσαστε που λέτε για γεμιστά. Παιδιά, μην μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα, αλλά για μένα τα γεμιστά θέλουν κοιμά. Έτσι, γεμιστά χωρίς κοιμά δεν είναι γεμιστά. Sorry που το λέω, sorry για όποιον νηστεύει, αλλά τώρα αυτά τα κουκουνάρια και σταφίδες και αυτά εγώ τα ακούω λιγάκι βερεσέ. Οπότε ναι, φτιάξτε ωραία γεμιστά με κόκκινη σάλτσα, γεια σου Σταυρούλα, αλλά να έχει και το κοιμαδάκι της μέσα και τα υπόλοιπα. Ορίστε, ποιοι είσαστε εσείς στο UK? Το Wild Seasoning Kitchen μας γράφει ότι τα κρασιά ουσίρα τα έχουν στο κατάστημά τους λίγο έξω από το Λονδίνο. Wild Seasoning Kitchen. Thank you very much, our friends, for that. Ορίστε, όποιος είναι στην Αγγλία και ενδιαφέρεται, μόλις βρήκατε δηλαδή και προμηθευτεί. Τέλεια, αυτό είναι. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Να, η Σοφία. Είδες, Σοφία, που με ρωτούσες προχθές, για άλλα με ρωτούσες, αλλά σου ήρθε και ο συγκεκριμένος για να δεις από πού θα πάρεις το συγκεκριμένο κρασί για να το πάρετε. Αξίζει πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω
μία έξτρα φιάλη. Λοιπόν, και ακόμα στις σέρες βρεκόστα, τι γίνεται. Ορίστε, να, Artemis, Wild Seasoning Kitchen. Check it out. Λοιπόν, έχω άλλη μία φιάλη. Σε περίπτωση που το ψάχνει κάποιος από εδώ πέρα, είτε βόρεια είτε γενικότερα, το δικό μου έχει έρθει από την Κάβα Βινίφερα, οπότε σπεύσατε. Υπάρχει σίγουρα το συγκεκριμένο και υπάρχει και η εσοδεία του 2019. Άμα υπάρχει φθορά στο φελό, να το βγάλουμε και να βάλουμε άλλο. Όχι, άμα υπάρχει φθορά στο φελό, να το βγάλετε και να το πιείτε. Η μοναδική περίπτωση που αλλάζει ο φελός για να του δώσουμε μεγαλύτερη, πώς το λένε, ζωή, γίνεται στο οινοποιείο ή από το οινοποιείο κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες ή σε συγκεκριμένους συνεργάτες. Το να το κάνουμε εμείς μόνοι μας έτσι και ανοίξουμε το φελό με κάθε καλή προσπάθεια, καταρχάς, άντε να ξαναβάλεις μέσα ολόκληρο φελό, θέλεις συγκεκριμένο ταποτικό μηχάνημα, αλλά ακόμα και να το βάλεις, έχει χαθεί το παιχνίδι. Οπότε, αν δεις φθορά στο φελό και δεν έχει επηρεαστεί το κρασί, δεν έχει υπάρξει οξείδιος ή οτιδήποτε, πιέστο και να είσαι ευχαριστημένος. Εμείς ως ιδιώτες να το ανοίξουμε και να αλλάξουμε φελό δεν παίζει. Λοιπόν, έχω άλλη μία φιάλη η οποία είναι για σας. Δώστε βάση, γιατί είναι μία μόνο, αλλά αξίζει τον κόπο. Θα σας δώσω πάρα πολύ εύκολη ερώτηση και απευθύνεται η ερώτηση αυτή και στις δύο πλατφόρμες και στο... ορίστε, και στο Malby & Greek, μας λέει η Αιλίν. Είναι στην Αγγλία, λοιπόν, τα οσίρα, τα κρασιά είναι παντού. Μπράβο. Λοιπόν, θα σας δώσω ευκολάκι. Για να κερδίσετε αυτή τη φιάλη, ο πρώτος και ο γρηγορότερος ουσιαστικά, γιατί είναι κλοπή η ερώτηση, θα κλέψετε εκκλησία. Η ερώτηση είναι, και ο πρώτος που θα απαντήσει θα την κερδίσει, είναι μιλώντας για την τοπική γαστρονομία της Σύρου, ποιο είναι το διάσημο pop τυρί της. Για πάμε. Έπεσε και η μουσική για να δώσει σοβαρότητα στη στιγμή. Για έλατε. Τυρί βρε, όχι στα φίλη. Τυρί, pop τυρί, διάσημο. Μανώλη, νάτος, σαν Μιχάλη. Μανώλη, δεν ξέρω πότε θα είσαι εδώ. Αλλά, συγχαρητήρια. Μανώλη μου, η φιάλη δική σου. Το βολάκι είναι της Τίνου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, έψαχνα το Σαν Μιχάλη. Μιχάλη μου, Μανώλη μου, συγγνώμη, Μανώλη Σαν Μιχάλη, από εδώ, το Σαν Μιχάλη, από εδώ Μανώλης. Συγχαρητήρια και καλό πιωτό. Η Ιωάννα το είπες, αλλά το είπες πολύ νωρίς και δεν είχε υποθεί καν η ερώτηση, οπότε δεν μπορώ να σου το δώσω. Προσέξτε όμως τώρα, stop το Σαν Μιχάλη. Απαντήσαμε, το ξέρετε, τι ωραίο τυρί που είναι το Σαν Μιχάλη. Δεν θέλω άλλες απαντήσεις Σαν Μιχάλη, γιατί επειδή στενοχωρήθηκα, μπράβο, λοιπόν, επειδή στενοχωρήθηκα τόσο πολύ χθες που είχαμε θέμα με την τεχνολογία και ειδικά την, πώς το λένε, την κλήρωση μας, την έκοψη στη μέση και μας τα έκανε χάλια, κοιτάξτε τι σας έχω. Ένα-δύο. Από τη θεσινή κλήρωση. Θα σας δώσω άλλες δύο. Θα κάνουμε λοιπόν άλλες δύο γρήγορες κληρώσεις για να κερδίσετε μια ρόζα και έναν αφρό. Επίσης ευκολάκια. Απλά και μόνο για να βοηθήσουμε την κατάσταση και για να τα δώσουμε αυτά. Έτσι. Να μου πείτε, by the way, ποιοι από εσάς είτε που έχετε κερδίσει, είτε που θα κερδίσετε σήμερα, επειδή θέλω να έχετε όσο το δυνατόν τα κρασιά στο πασχαλινό τραπέζι, αν έχετε δυνατότητα μιας μετακίνησης γρήγορης, με
το αντίστοιχο SMS με την αντίστοιχη αιτιολογία κάπου εδώ προς τα βόρεια προάστια και θέλετε και μπορούμε να συναντηθούμε στα γρήγορα με μάσκες, με γάντια και όλα τα συμπαραμαρτούντα, να σας δώσω σε κάποιους από εσάς τα κρασιά που έχετε κερδίσει, θα το κάνουμε μεγάλη χαρά. Θα να δώσουμε κάπου ένα ραντεβού στην Κηφισιά ή κάπως τέλος πάντων εκεί γύρω. Δεν θα αγγιχτούμε, δεν θα φιληθούμε. Απλά και μόνο να σας δώσω τα κρασιά για να τα έχετε όσοι από εσάς έχετε κερδίσει στο παρελθόν ή κερδίσετε τώρα, να τα έχετε στο παραλληλό τραπέζι, να τα πιείτε, να τα χαρείτε. Πάνε που πάνε να μας κόψουν τις συναθρήσεις, τις μαζόξεις, τις, έτσι, για φάρμακα, ακριβώς, Σπύρο μου, τον οβελία και το καθεξής, τουλάχιστον να έχουμε λίγο καλό κρασί στο τραπέζι μας. Λοιπόν, για πάμε. Ευκολάκια, ξαναλέω. Θα μου πείτε για τον αφρό, ο πρώτος, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, από ποια ποικιλία είναι φτιαγμένος ο αφρός του Κεχρή. Πάμε. Η Τερέζα Βέλλα. Τερέζα, Τερέζα, ο αφρός Κεχρή δικό σου. Συγχαρητήρια και καλόπιωτος. Και αν θες και προλάβεις να τον έχεις και πριν το Πάσχα για το Πασχαλινό τραπέζι, τα μάμ θα είναι. Τέρμα. Όχι άλλος Ροδίτης. Πείτε μου το ίδιο, ο πρώτος θα μου πει από τι ποικιλία είναι φτιαγμένη η Ρόζα. Για να ακούσω, για να δω μάλλον. Ρόζα, Ρόζα, Ρόζα. Αργυρό. Μπράβο, Αργυρό. Αργυρό, συγχαρητήρια, γνωστή η νόφιλη η Αργυρό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν ήσουν τόσο γρήγοροι επειδή το ξέρεις ή επειδή πρόσεχες στη χθεσινή μας, στο χθεσινό live. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, συγχαρητήρια, η Ρόζα δική σας. Τώρα, για να... Δημήτρη μου, καλό Πάσχα για εσένα, να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε. Για να δω δύο λεπτά να σας πω από τώρα τι θα δοκιμάσουμε αύριο. Θα δοκιμάσουμε, θα σας πω αμέσως τώρα κλείνοντας, γιατί έχω φτιάξει ένα υποτυπώδες πρόγραμμα στο μυαλό μου. Έλα. Σέρνετε παιδιά το Facebook όντως σήμερα. Γιατί έτσι. Λοιπόν. Α, λοιπόν, αύριο θα δοκιμάσουμε κρασιά ιερά. Κρασιά αγιασμένα. Κρασιά από τη Μονή Μιλοποτάμου στο Άγιον Όρος. Από τον αγαπημένο και πραγματικά πόσο όμορφο άνθρωπο, πόσο γλυκό άνθρωπο, τον πατέρα Επιφάνιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εδώ πέρα δεν υπάρχει άβατο, στο Άγιον Όρος υπάρχει. Εδώ θα είναι ανοιχτό για όλους και θα έχω, νομίζω, και μπόλικα κρασιά να σας δώσω στην αυριανή κλήρωση. Δεν έχω δει τι μου έχουν στείλει, αλλά μου έχουν στείλει μπόλικα από το Άγιον Όρος. Οπότε, όλα δικά σας. Όλα δικά σας. Αύριο νηστεία και προσευχή, έτσι ακριβώς όπως το λες, Δημήτρη.
αυτά. Μεθαύριο θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, τουλάχιστον για μένα είναι, κρασί από τα μετέωρα. Όπου επίσης θα υπάρχει μια μικρή ίντριγκα. Μεγάλη Παρασκευή δεν θα...